centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας μέρα. Τα λέγαμε και χθες για τις καταλήψεις που είχαμε στο πρώτο και τρίτο. Σήμερα έχουμε κατάληψη μόνο στο τρίτο. Και παρεπιπτόντως να πούμε ότι τα παιδιά που είναι στο τρίτο, το απόγευμα όμως, που είναι τα παιδιά του Εσπερινού, κάνουν τηλεκπαίδευση στο Εσπερινό. Ναι, το Εσπερινό. Χωρίς τη θέλησή τους πάντως, διότι τα παιδιά ήθελαν να έρθουν στο σχολείο. Εδώ τι γίνεται, πώς διαχειρίζεστε αυτές τις καταστάσεις? Δέστε, η λύση που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη, είναι να προσφέρουμε σε αυτούς τους μαθητές τηλεεκπαίδευση. Μάλιστα. Έτσι ενεργοποιήθηκε από χτες ακόμη οι σύλλογοι μαζί με τους διευθυντές και έχουν ενεργοποιήσει την τηλεεκπαίδευση για να μην χαθεί καμία ώρα για κανένα. Επικοινωνία με το τρίτο είχατε? Επικοινωνία, συνεχίζουν τα παιδιά να μην επικοινωνούν. Από ό,τι έχω καταλάβει όμως, προσπαθούν όλη η σχολική κοινότητα, οι γονείς, ο διευθυντής, γιατί και εκεί γίνεται τηλεεκπαίδευση σήμερα, στα παιδιά του τρίτου λυκείου, να βρουν μια λύση, να δούμε τι θέλουν αυτά. Μπορείτε να μας πείτε απουσίες χθεσινές και σημερινές για το τρίτο ή και για το πρώτο χθες? Είμαστε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν είναι, ούτε κάποιο δεν είναι ποσοστό που... περίπου να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι παρουσίες θα πρέπει να είναι να αγγίζουν πάνω από 90%. Οι παρουσίες. Άρα λοιπόν ένα 10% είναι σε κατάληψη. Με τις εκτιμήσεις που έχουμε μπορεί να είναι και λιγότερο. Και λιγότερο από 10%. Αυτό δεν ξέρω τώρα τι νόημα έχει. Μπορώ να το καταλάβω. Αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα, όπως τα λέτε. Δεν έχω εκτίμηση, είναι αυτό που εκτίμηση, ακριβώς. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι η εκτίμηση δεν μπορεί να απέχει τεράστια από την πραγματικότητα. Σε καμιά περίπτωση. Ναι. Μάλιστα. Όμως το πρώτο δεν έχουμε κατάληψη, αλλά έχουμε κλείσιμο 4 τμημάτων της τρίτης λυκείου, έτσι δεν είναι? Ναι. Για ποιο λόγο? Είχαμε κάποια παιδιά που βγήκαν θετικά. Συγκεκριμένα είχαμε 2 παιδιά με θετικά. 2 παιδιά θετικά. Ναι, και αυτά επειδή μετέχουν, ξέρετε, σε διάφορα τμήματα. Ναι, γι' αυτό το λόγο κλείσανε τα 4 τμήματα. Αυτά τα παιδιά, σας έγινε γνωστό ότι χθες βρέθηκαν θετικά? Ναι, το αποτέλεσμα το θετικό ήταν χθες. Χθες, και πήρατε την απόφαση σήμερα και κλείνετε τα 4 τμήματα της Γάμα Λυκείου. Πήραμε την απόφαση χθες μέσα στη νύχτα. Ναι. Γιατί δείτε, ήταν και δύσκολη εχθές η μέρα, ιδιαίτερα για το πρώτο λύκειο, γιατί το σχολείο ήταν υποκατάληψη. Ναι. Και θα έπρεπε να μπει στο σχολείο η διευθύντρια για να πάρει τα πραγματικά στοιχεία, τι έγινε. Για να καταφέρουμε να κάνουμε μια σωστή ειχνηλάτηση, για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά να απομονώσουμε οποιοδήποτε λάθος μπορεί να γίνει. Τα τμήματα που ήταν αυτά τα παιδιά, πόσο αριθμό μαθητών έχουν μέσα, ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών? Είναι της κλίμακας 20 κάτι μαθητές. Όχι πάνω από 25 πάντως. Δεν υπάρχει τμήμα πάνω από 25. Στα λύκια δεν υπάρχει τμήμα πάνω από 25. Μάλιστα. 25 είναι το όριο. Το όριο είναι 25. Για τα λύκια. Για τα γυμνάσια είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, όπως συμβαίνει με το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο δεν ξέρω αν βρέθηκε. Το όριο είναι 27. Τώρα είναι 27. Δεν ξέρω εκεί με το τρίτο γυμνάσιο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη επίσης να την πούμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Συνεχίζονται κανονικά για τα μαθήματα με 27 παιδιά, έτσι. Με 26. Με 26. Ναι. Τώρα, τα 4 αυτά τμήματα της τρίτης λυκείου που έκλεισαν για το πρώτο γενικό λύκειο είναι 14 μέρες επίσης. Είναι μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκάτου. Ναι, είναι 14. Είναι 14 μέρες. Άρα είναι 14 μέρες και αυτά τα τμήματα. Ναι. Από εκεί και μετά, σε αυτά τα παιδιά που ήταν στις ίδιες στις τάξεις, διευκρινίστε το λίγο για να το ξέρουμε. Θα γίνουν σε όλα τεστ, γιατί συζητάμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Όχι, δείτε. Σε ποια παιδιά θα γίνουν τεστ. Δεν γίνονται μαζικά τεστ. Να πούμε εδώ ότι μαζί με τα παιδιά
αναγκαστικά μπαίνουν και εκπαιδευτικοί σε καραντίνα. Αυτά τα παιδιά αυτών των τμήματων θέλουμε να τονίσουμε και να το καταλάβουν όλοι ότι βρίσκονται σε καραντίνα. Και ό,τι θα μπορούσε. Μόνο να... αν κάποιο παιδί παρουσιάσει, ας πούμε, με πυρετό, κάποιο σύμπτωμα, ναι, τότε κάποιο μόνο σύμπτωμα, θα πάει και αυτό ναι, για τεστ. Ναι, ναι. Μα ο λόγος που βρίσκονται σε καραντίνα είναι ακριβώς αυτός. Για να δούμε ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο παιδί με σύμπτωμα για την ώρα. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, όμως, ποιος έλεγχε ότι το παιδί, το τάδε παιδί είναι σε καραντίνα? Ο γονέας του, ενδιαφέρεστε κι εσείς? Δεν νοιάζεται κανείς? Υπεύθυνος είναι ο ΕΟΔΗ με τα κλιμάκια του. Είναι καταγεγραμμένο. Μπορεί να ελέγξει τώρα αν το παιδί είναι σε σπίτι ή όχι? Ξέρω, λίγο δύσκολο. Σε κάποιους μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Και ξέρετε, το πρόστιμο είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, αν σε ψάξουν και δεν σε βρουν στο σπίτι, το πρόστιμο είναι, ναι, νομίζω το ότι είναι πολύ σημαντικό. Το πρόστιμο που είναι αρκετών χιλιάδων. Ναι. Εδώ να πούμε ότι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά αυτή τη στιγμή που έχουμε σχεδόν 10 ασυμπτωματικούς καθηγητές που βρίσκονται σε καραντίνα χωρίς κανένα θέμα και κάποιοι μπαίνουν και για δεύτερη φορά σε καραντίνα εξαιτίας άλλου τμήματος που έχει κλείσει, και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους εκπαιδευτικούς που επειδή βρεθήκανε να διδάσκουν σε αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε 14ήμερη καραντίνα κάθε φορά, και έχουμε εκπαιδευτικό που μπαίνει και για δεύτερη φορά σε καραντίνα και είναι φοβερά δύσκολο, χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα ο ίδιος. Απλώς είναι αναγκασμένος να είναι κλεισμένος, κλειδωμένος μέσα στο σπίτι του. Ναι, σκεφτείτε ότι έχουμε τέτοιους εκπαιδευτικούς που πάνε για δεύτερο 14ήμερο. Χωρίς να έχουν κανένα σύμπτωμα, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε. Και οι καθηγητές που είναι σε καραντίνα κάνουν την τηλεεκπαίδευση από το σπίτι, μπορούν να την κάνουν? Ναι, ή ούτε αυτό τους επιτρέπεται? Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Κάνουν τηλεεκπαίδευση από κάνουν το σπίτι. Κάνουν την εκπαίδευση από το σπίτι, μάλιστα. Αλλά πάλι είναι αρκετά επίπονο για αυτούς να βρίσκονται σε καραντίνα χωρίς στην ουσία να έχουν κάποιο σύμπτωμα, όπως και για τα παιδιά μου είναι δύσκολο. Είναι όμως το μερίδιο της προσωπικής ευθύνης του καθενός. Δηλαδή, ναι. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτό γίνεται. Κύριε Βασιλιάδου, αυτά τα νέα για σήμερα νομίζω ότι θα είναι καθημερινή επικοινωνία μας, έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί πηγαίνουμε από κατάληψη σε αναστολές τμήματων και από αναστολές τμήματων σε κατάληψη. Καταλαβαίνουμε και τη δική σας θέση. Δεν θα έχουμε άλλες καταλήψεις. Ναι, ας μείνουμε μόνο να μην έχουμε ούτε αναστολές. Αυτό να μείνει. Ούτε αναστολές. Ναι, όσο δεν θα έχουμε κρούσματα γενικά σαν στην κοινωνία, δεν θα έχουμε και αναστολές. Μάλιστα. Για το Άργος δεν έχουμε κάτι νεότερο να πούμε, ότι υπάρχει αναστολή στο Άργος, ναι, υπάρχει ένα... σε εξέλιξη, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ωραία. Η μοναδική εξέλιξη που έχουμε είναι τα 4 τμήματα, επαναλαμβάνω, του πρώτου γενικού λυκείου, της τρίτης λυκείου, που έχουν κλείσει για αναστέλλεται η λειτουργία τους για 14 μέρες, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Σήμερα αυτά τα παιδιά κάνουν τηλεεκπαίδευση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδου. Καλημέρα. Σέντρα.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.